Πέρα λοιπόν από αυτό, που είναι γενικό, μας αφορά όλους στα πλαίσια της διεθνούς κοινότητας στην οποία ανήκουμε, υπάρχει και ένα ειδικό ζήτημα, το οποίο θέτει και ο Πρωθυπουργός. Και αυτό έχει να κάνει με τις μεταναστευτικές ροές. Γιατί από εδώ περνάνε. Λοιπόν, να πάρουμε τώρα να κάνουμε μια συμφωνία και να πούμε όλοι ότι αντί να κάνουμε, όπως κάνει ο Πρωθυπουργός μας, θεωρίες για την Ευρώπη, φρούριο κτλ., θα σφραγίσουμε τα σύνορά μας. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα φυλάξουμε αποτελεσματικά. Στα πλαίσια και της απόφασης των G20. Γιατί και οι G20 τι λένε, αποτελεσματική συνοριακή έλεγχη. Αυτό λέει το ανακοινοθέντη. Ναι, βέβαια είναι άλλο έλεγχος, άλλο σφραγίζω. Όχι, το ίδιο είναι. Γιατί το, τα σύνορα. Να δώσουμε τύχη, όπως λένε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Τα τύχη, αν έχουμε χερσαία σύνορα, μακάλι να μπορούσαμε να τα ορθώσουμε και να τελειώνουμε. Διότι το τείχος είναι αποτελεσματικός έλεγχος. Βεβαίως. Αλλά επειδή εμείς έχουμε ένα άλλο θέμα. Και νομίζω τώρα πια ότι η κυβέρνηση, ελπίζω, δεν είμαι βέβαιος, αλλά ελπίζω ότι έχει εγκαταλείψει αυτά που λέει, ότι θα γκρεμίσει τον τοίχο και θα κάνει και θα δείξει, αλλά αντιθέτως ότι πρέπει να το ενισχύσει. Όμως εμείς έχουμε το μεγάλο θέμα που λέγεται θαλάσσια σύνορα. Άρα η αποτελεσματική φύλαξη των σύνορων, ίσον η σφράγιση, γιατί αυτό είναι η αποτελεσματική σφράγιση. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιθάλπτουμε τους ανθρώπους που είναι στις βάρκες. Κοιτάξτε. Εδώ έχετε μια σύγκρουση ευθεία με το δίκαιο της διάσωσης. Και επομένως δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Αλλά τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει απάντηση ώστε να είναι αποτρεπτικό. Και εκεί η Τουρκία έχει πολλά να κάνει στο δικό της κομμάτι ευθύνης χωρικών υδάτων. Προτού δηλαδή φτάσουν σε εμάς και μπούμε στη λειτουργία της αποτροπής. Άρα η Τουρκία πρέπει να φυλάξει το δικό της κομμάτι. Αφήστε αυτά τα περικοινές περιπολίες. Δεν χρειάζεται για εκείνη περιπολία. Να κάνει τη δουλειά της στο δικό της κομμάτι. Άπαξ και βγουν όμως οι άνθρωποι στη βάρκα. Και φτάσουν στα ελληνικά χωρικά υδάτα. Όχι, πρέπει να κάνουν μια διαδρομή οι άνθρωποι που θα φτάσουν στη βάρκα. Άρα μπορούν να μην κάνουν τη διαδρομή και να σταματηθούν πριν. Εάν την κάνουν, λέω. Αν την κάνουν πριν, πρέπει να ενεργοποιηθεί δεύτερο σημείο πιέσεως με την Τουρκία. Η σύμβαση επανεισδοχής επί τόπου. Μεταβολή και πίσω. Μεταβολή και πίσω. Χωρίς πολλά-πολλά. Η σύμβαση επανεισδοχής να προβλέψει μηχανισμό επιστροφής. Και να το δεχτούν. Αφού είναι ξεκάθαρο ότι από εκεί πάνε. Εννοείται το ελληνικό ναυτικό, το ελληνικό λιμενικό. Μάλιστα, να γυρίζει τη βάρκα. Τους δίνει πίσω και τους παίρνουν. Γυρνάνε λοιπόν. Αυτό λέει η σύμβαση πανεισδοχής που έχουμε. Και υπάρχει, είναι μια διμερής η οποία δεν εφαρμόζεται. Υπάρχει πολλά χρόνια. Οφείλει να το θέσει αυτό ο κύριος. Υπάρχει πολλά χρόνια. Οφείλει να το θέσει αυτό ο κύριος Τσίπρας τώρα. Βέβαια, πότε θα το θέσει, μεθαύριο. Γιατί άμα δεν είναι να μην θέσει αυτό, μην πάει και καθόλου, ε. Δεν χρειάζεται να πάει. Άμα πάει για να συζητήσει τις κοινές πυροβολίες, να μην πάει. Να πάει να συζητήσει αυτά. Πρώτον, να κάνουν τη δουλειά τους στο κομμάτι που τους αφορά. Δεύτερο, να ενεργοποιηθεί η σύμβαση πανεισδοχής. Και τρίτο, τα hot spots να φτιαχτούν εκεί. Και όχι εδώ. Και οι άνθρωποι που πνίγονται στο Αιγαίο. Μα επαναλαμβάνω, αν τα έχεις αποτελεσματικά όλα αυτά, δηλαδή προτού φτάσουν στα ελληνικά ύδατα, είχαν σταματήσει στη χώρα ευθύνης των Τούρκων. Δεύτερον, είχες μία σύμβαση πανεισδοχής και επομένως με τη διάσωση που κάνεις τους γυρνάς, λύνεις το θέμα σου. Και τρίτο, να φτιαχτούν κέντρα ελέγχου και να σταματήσει τις αστιότητες η κυβέρνηση, να ελέγχει ουσιαστικά, αποτελεσματικά και πλήρως, παραμένοντας οι άνθρωποι κρατούμενοι, διοικητικά κρατούμενοι, όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να γίνει πλήρης ο έλεγχος και η ταυτοποίησή τους, και μετά βεβαίως να εφαρμοστούν για όσους τυχόν περνάνε οι διατάξεις περί προσφύγων. Εντάξει, αυτό το κρατούμενοι τύπου Αμυγδαλέζα. Κρατούμενοι κλειστές, κλειστή κράτηση βεβαίως. Έτσι. Αυτό είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση από αυτή που ισχύει τώρα. Τώρα έχουμε την πολιτική, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Έχουμε την πολιτική ότι εμείς είμαστε χώρα transit. Ότι παιδιά μπορείτε να έρθετε, εμείς θα κάνουμε μια τυπική διαδικασία τριών ημερών, θα την ελέγξουμε και εν συνεχεία πηγαίνετε στις χώρες που θέλετε. Γιατί από πίσω η ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το λέτε όμως λίγο να σας πω τι εννοώ. Το λέτε λίγο σαν να είναι όλοι αυτοί που έρχονται τρομοκράτες περίπου. Όχι. Λέω όμως ότι πρέπει να ελεγχθούν. Γιατί έχω πια ένα οξύτοτο πρόβλημα τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Άμα μετά από όλα αυτά εξακολουθεί η κυβέρνηση να μην καταλαβαίνει σε ποιο περιβάλλον πια βρισκόμαστε και κάνουμε μια θεωρία και προσέξτε εδώ, γιατί εδώ τι θα γίνει. Εάν δεν πάρουμε τα μέτρα αυτά στο σημείο που πρέπει να τα πάρουμε, δηλαδή μέτρα τα οποία ελέγχουν αποτελεσματικά, ξανά λέω, σύμφωνα με το πνεύμα και το G20, ελέγχουν αποτελεσματικά την είσοδο, ξέρετε ποια θα είναι το αποτέλεσμα. Η περιστορή των ελευθεριών για λόγους ενίσχυσης ασφάλειας στο εσωτερικό. Και αυτό πια θα αφορά το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί άμα περνάνε κατά κατοσταριές χιλιάδες, βεβαίως και δεν είναι κατοσταριές χιλιάδες τρομοκράτες, αλλά για να σου τεινάξουν, να σου κάνουν τον Μπαγκλάν, δεν χρειάζεσαι 100.000, σου αρκούνε 2. Που σημαίνει τι, ότι ο έλεγχος είναι αποτελεσματικός. Γιατί αλλιώς,
θα αρχίσει να εποπτεύονται στα πλαίσια της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού. Και εκεί η περιστολή των ελευθεριών για λόγους ασφάλειας θα γίνει εις βάρος των ευρωπαϊκών πληθυσμών, εις βάρος των ευρωπαίων πολιτών ή και εις βάρος των νομίμως διανεμενόντων στην Ευρώπη μεταναστών. Ωστόσο, αυτό από δεν μπορεί να χρεωθεί στην Ελλάδα. Βέβαια. Εννοείται ότι θα αναπτυχθεί. Όχι, θα αναπτυχθεί, ότι θα υπάρξει πια ένα αίτημα το οποίο υπάρχει στους λαούς. Ακούστε κάτι, σήμερα ο κόσμος ξέρετε τι λέει. Να μπω στο μετρό ή να μην μπω. Να πάρω αεροπλάνο ή να μην πάρω. Να πάω στο γήπεδο ή να μην πάω. Διατρέχω κίνδυνο ή δεν διατρέχω. Αν εμπεδωθεί, που εμπεδώνεται με τέτοιο τύπο γεγονότος. Διατρέχει στη χώρα μας κίνδυνο. Εγώ δεν θέλω να κάνω τέτοιου προβλέψεις, αλλά να το πω διαφορετικά. Ναι. Τι διαπιστώνω πολιτικά. Ότι δεν υπάρχει αποτελεσματική πολιτική ασφάλειας και μετανάστευση στη χώρα μας. Αυτό διαπιστώνω.